καιρό. Υπάρχει ένταση στην περιοχή μεταξύ των κατοίκων αλλά και αυτών των κατοίκων που θέλουν την επένδυση και υπάρχει και πάρα πολύ παρασκήνιο. Ακριβώς, Εύα. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να επαναλάβουμε κάποιες αλήθειες, τις οποίες έχουμε πει και άλλες φορές μέσα από το Sky. Έχουμε μία επένδυση η οποία αυτή τη στιγμή δίνει δουλειά σε περίπου 1.000 άτομα και στην εξέλιξή της, στην πλήρη ανάπτυξη, θα είναι περίπου στα 5 με 6.000 άτομα τα οποία θα βρουν δουλειά. Έχουμε έναν επιχειρηματία ο οποίος ρισκάρει, δίνει μία τιμή, παίρνει από την TVX το συγκεκριμένο έργο και ξεκινάει τη διαδικασία της επένδυσης. Και τους κατοίκους από την άλλη μεριά, μία μερίδα κατοίκων οι οποίοι διαφωνούν σε συγκεκριμένη επένδυση και προσφεύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Από εδώ και πέρα λοιπόν τίθενται κάποια πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Είτε αποδεχόμαστε την απόφαση ενός δικαστηρίου στην οποία οι κάτοικοι οι οποίοι αντιδρούν οφείλουν να σεβαστούν, είτε όχι. Εάν η απόφαση ήταν υπέρ των κατοίκων, θα έλεγαν να το Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε μία απόφαση, μας δικαίωσε, οφείλει η πολιτεία να την εφαρμόσει. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά του νομίσματος, δικαίωσε την επένδυση, είναι εναντίον της θέλησης των κατοίκων, άρα πιστεύω ότι και οι κάτοικοι οφείλουν να σεβαστούν στη συγκεκριμένη απόφαση. Θέλουν να κάψουν την επένδυση, να μην γίνει επένδυση, με οποιοδήποτε τρόπο να διαμαρτυρηθούν και να μην προχωρήσει το συγκεκριμένο έργο, ας μην προσέβευκαν σε ένα ανώτατο δικαστήριο. Από εκεί και πέρα, πρέπει να πούμε και κάποιες άλλες αλήθειες, τις οποίες εγώ θα συσθέσω με μορφή ερωτημάτων. Κάποιοι από αυτούς οι οποίοι αντιδρούν αυτή τη στιγμή και πρωτοστατούν, μπορώ να σου πω, στις συγκεκριμένες κινητοποιήσεις, δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη επεισόδια. Ένα ερώτημα. Υπήρξαν ποτέ εργαζόμενοι στη συγκεκριμένη επένδυση και σήμερα δεν είναι? Έχουμε κάποιους οι οποίοι αντιδρούν και λένε ότι καταστρέφεται το περιβάλλον. Αυτοί ή κάποιοι από αυτούς οι οποίοι λένε ότι καταστρέφεται το περιβάλλον είχαν πλησιάσει τόσο την πρώην εταιρεία του Μπόμπολα, τον Άκτορα, την Ελάκτορ, είτε μετέπειτα τους Καναδούς, ζητώντας να τους ανατεθούν η εκπόνηση των μελετών των συγκεκριμένων, και όταν δεν τους ανατέθηκαν οι μελέτες άρχισε να τρέχει όλη αυτή η ιστορία των κινητοποίησεων? Υπάρχουν κάποιοι μήπως οι οποίοι στην ευρύτερη περιοχή έχουν εξοχικά και διαφωνούν με την επένδυση αυτή καθ' αυτή? Πολλά τα ερωτήματα λοιπόν. Το μεγάλο πάντως ερώτημα, Εύα, αν μου επιτρέπεις, είναι ένα πράγμα. Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Η χώρα έχει πρόβλημα τεράστιο δημοσιονομικό. Θέλουμε την επένδυση. Υπάρχει ανεργία. Άλλωστε στη Βόρεια Ελλάδα η ανεργία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Οι κάτοικοι μπορούν να αποφασίσουν. Τι μαθαίνω εγώ? Αντιδρούν 200-300 άνθρωποι σε έναν πληθυσμό της τάξης 340.000 ανθρώπων. Λοιπόν, ένα σύνθετο πράγματι ζήτημα. Δημήτρη Λάπα και Ελένη Ιατρού, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.